ή το Υπουργείο Υγείας. Ναι, θα σας απαντήσω αναφορικά με το δημοσίευμα. Μάλιστα. Και θα μου αφήσετε έτσι λίγο χρόνο για να πω αυτά που θα πρέπει να ακούσουν οι ακροατές σας. Μάλιστα. Η μακαριστή Ξένια Κλεάνθους είχε αποβιώσει στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, στο οποίο είχε εισαχθεί για προσθετική σπονδυλόδεση. Ζητήθηκε νεκροτομή, η οποία διενεργήθηκε από την ιατροδικαστή Ελένη Αντωνίου. Εκ μέρους της οικογένειας παρευρισκόταν ο ιατροδικαστής κύριος Πανίκος Ταυριανός και εκ μέρους των θεραπώντων γιατρών ο γιατρός Μάριος Ματσάκης. Μάλιστα. Κατά την νεκροτομή λήφθηκαν βιολογικά δείγματα, ούρα και αίμα και οφθαλμικό υγρό. Για τις τοξικολογικές εξετάσεις και ιστούς, κομμάτια από διάφορα όργανα για ιστολογικές εξετάσεις. Οι ιστολογικές εξετάσεις όμως δεν κατέδειξαν οτιδήποτε παθολογικό. Αυτές οι εξετάσεις κατέδειξαν υπέρδοση κοτεΐνης και παρακεταμόλης. Ως εκ τούτου ο θάνατος ήταν τοξικός. Αρκεί να πούμε ότι αυτές οι τοξικολογικές εξετάσεις επαναλήφθησαν 2 φορές από το κρατικό χημείο και πάντα με το ίδιο αποτέλεσμα. Κατά την οσηλεία της ασθενούς δεν της είχαν χορηγηθεί τα πιο πάνω φάρμακα, παρά μόνο 1 φορά της είχε χορηγηθεί παρακεταμόλη για τον πόνο. Οι ιστολογικές εξετάσεις επίσης δεν κατέδειξαν οποιαδήποτε λιπόδη εμβολή. Ο φάκελος της ασθενούς έχει παραλυφθεί από την αστυνομία σαν τεκμήριο και παρουσιάστηκε στο δικαστήριο την ακροαματική διαδικασία. Ναι, αλλά η θανατική ανακρίτρια απορρίπτει αρκετά από αυτά που επικαλούνται οι διάφοροι αρμόδιοι, κυρία Γιαννάκη. Ναι, αυτό, κύριε Νικήτα μου, θα μπορείτε να το διερευνήσετε από την αστυνομία η οποία ανέλαβε την υπόθεση. Δηλαδή, ως Υπουργείο επί της Ιατρικής Αμέλειας, τι έχετε να πείτε? Το Υπουργείο, ναι, δεν μπορεί να τοποθετηθεί εν όσο υπάρχει εν εξελίξη διαδικασία στο δικαστήριο. Άρα πλέον περιμένουμε τον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος καλείται βάσει των δεδομένων που έχει ενώπιον του να βγάλει συμπέρασμα. Ασφαλώς. Γιατί τα ερωτήματα από την οικογένεια είναι πολλά, κυρία Γιαννάκη. Ναι, αυτό το ξέρω. Αλλά εγώ όμως σας είπα ότι το Υπουργείο δεν μπορεί να τοποθετηθεί εν όσο υπάρχει εν εξελίξη διαδικασία στο δικαστήριο. Ωραία. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά που μας είπατε. Πολύ. Σεβόμαστε τη διαδικασία του δικαστηρίου. Θα μιλήσουμε και μετά την τελική απόφαση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Πάμε στην Άντρη Κούνου να δούμε τι έκανε η κυρία Κουρσουμπά στο Προεδρικό. Άντρη, καλό μεσημέρι.